Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα 20 Δεκεμβρίου. Καλά Χριστούγεννα σε όλους και εύχομαι να έχετε και ένα καλό Σαββατοκύριακο το οποίο είναι εν όψη. Περιττό να σας πω τι γίνεται έξω. Έξω γίνεται ένας χαμός. Είναι μποτιλιαρισμένα τα πάντα, έχει πολλή κίνηση παντού. Να είναι καλά ο κόσμος, να μπορεί να πηγαίνει στα καταστήματα, να κάνει τα ψώνια του κτλ. Αλλά έξω, παρακαλώ, έκκληση, χρειάζεται η βοήθεια της τροχέας. Γιατί η κατάσταση είναι στους δρόμους βεβαρημένη από άποψη κίνησης. Κάτι έχει γίνει και στον Κεφισό εκεί και είναι μποτιλιαρισμένα τα πάντα. Δεν σας κρύβω ότι δυσκολεύτηκα να φτάσω στο στούντιο για να κάνω την εκπομπή. Γίνεται χαμός, πάρα πολύ κίνηση. Και αυτό που θέλω εγώ να δω και θεωρώ επιστροφή στην κανονικότητα, επιστροφή στην κανονικότητα κατ' εμέ σημαίνει να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος στους δρόμους άσκοπα. Δεν μπορώ πια αυτή την καραμέλα και την πιπίλα εάν ακουστεί ότι δεν έχει προσωπικό η τροχέα. Η τροχέα πρέπει να βρει προσωπικό, να δει τι θα γίνει με τους δρόμους, γιατί ειδικά στις εορταστικές περιόδους ή σήμερα και Παρασκευή υπάρχει και έξοδος, οι δρόμοι μπλοκάρουν. Και δεν γίνεται. Είναι φοβερός ο εκνευρισμός του ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να έχει ένα ραντεβού, να θέλει να πάει στη δουλειά του και να μην μπορεί να είναι συνεπής. Δηλαδή να έρθει και να είναι στην ώρα του εκεί που πρέπει να είναι. Δεν σας κρύβω και το ξαναλέω ότι τρόμαξα σήμερα να έρθω στη δουλειά μου. Και φτύρεται και η υγεία μας από το υπέρμετρο άγχος που δημιουργείται αν κάποιος είναι οριακά. Πολλές φορές υπάρχουν κρίσιμα ραντεβού για τη δουλειά. Πολλές φορές θέλει κάποιος να δείξει ότι είναι συνεπής και λόγω των εξελίξεων έξω να μην μπορεί να δείξει ότι είναι συνεπής. Αυτό είναι σχεδόν τραυματικό, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και συνεχίζεται το πινκ-πονκ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για τα θέματα της στήρησης της τάξης, του τρόπου, της μεθοδολογίας που έχει επιλέξει η αστυνομία προκειμένου να επιβάλλει την τάξη. Συνεχίζεται όλο αυτό το πινκ-πονκ. Λες και δεν έχουμε άλλα σοβαρότερα πράγματα να συζητήσουμε. Λες και δεν πρέπει να καθόμαστε να συζητάμε. Μέρες που είναι, θα μπει και ένας καινούριος χρόνος και τα πράγματα δείχνουν σχετικά ευνοϊκά στην οικονομία όσον αφορά την επανατροχοδρόμηση. Αντί να συζητάμε λοιπόν για το πώς θα φέρουμε πίσω τους 500.000 Έλληνες που έφυγαν την τελευταία δεκαετία ως απόρρια της κρίσης σε αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, καθόμαστε και συζητάμε τι έκανε η αστυνομία και πώς έκανε η αστυνομία. Και ενώ δίδονται απαντήσεις και εκείνο που μου κάνει φοβερή εντύπωση, κυρίες και κύριοι, επειδή ο ρόλος αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι και θεσμικός, είναι κάποια fake news, τα οποία χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση, το έκανε όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Και μετά από 24 ώρες αποδεικνύεται ότι δεν έχουν και τόσο μεγάλη βάση. Αναφέρομαι για τα καταγγελόμενα, για τα όσα συνέβησαν στη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης καταλήψεων στα Εξάρχεια. Δίπλα μου ο καλός φίλος και δάσκαλος δημοσιογράφος Γιάννης Ολοβέρδος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αθήνα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ξέρω, έφτασες και εσύ πριν από λίγο χαμός στους δρόμους, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι υπάρχει και έχει ξεκινήσει ήδη έξοδος για τα Χριστούγεννα. Αυτό δείχνει ότι κάποιοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να φύγουν. Λεφτά υπάρχουν, Γιάννη. Για κάποιους, όχι για όλους. Εδώ είναι το μεγάλο θέμα που πρέπει να δούμε. Ότι κάποιοι άνθρωποι ζουν καλά. Κάποιοι άλλοι έχουν προβλήματα. Τώρα προηγουμένως εδώ στο Ηράκλειο με σταμάτησε μια κυρία η οποία δεν ήθελε να γκρινιάξει η γυναίκα προς Θεού. Αντίθετα, απλώς μου είπε τον πόνο της. Όταν έχει ένα παιδί με αμαία, με σύνδρομο Down και τραβάει τον Σταυρό του Μαρτυρίου και εκείνη σηκώνει τον Σταυρό του Μαρτυρίου. Ξέρετε, πάρα πολλά σπίτια έχουν το Σταυρό του Μαρτυρίου που σηκώνουν. Και εγώ, επειδή έχω πολύ μεγάλη ευαισθησία, ιδίως σε αυτά τα προβλήματα υγείας, τα προβλήματα αναπηρίας που αντιμετωπίζουν πάρα πολλές οικογένειες, ξέρετε, ματώνει η καρδιά μου όταν ακούω όλες αυτές τις ιστορίες. Κάθε ένας έχει το δικό του πρόβλημα. Και η κυβέρνηση και το κράτος πρέπει να υπάρχουν για να μειώνουν και όχι να αυξάνουν τα προβλήματα στον κόσμο. Γιάννη, μου επιτρέπεις να πω κάτι από αφορμή με αυτό που είπες. Υπάρχουν 40.000 οικογένειες στην Ελλάδα με παιδιά που είναι μέσα στο φάσμα του αυτισμού. Γιατί ακούω πολλούς συμπολίτες μας που παίρνουν τηλέφωνο εδώ, εντάξει, δεν τους κατηγορώ για κάτι, και λένε γιατί παίρνουν όλοι, δεν παίρνω εγώ κτλ. Και μπορεί να περιγράφουν την απορία τους, ότι είναι άποροι άνθρωποι, να περιγράφουν τις δυσκολίες που έχουν κτλ. Αλλά είναι αυτό που είπες. Επειδή η κυβέρνηση έκανε μια συνειδητή επιλογή να δώσει αυτό που θα δώσει αυτά τα Χριστούγεννα ως αποτέλεσμα του υπερπλεονάσματος της οικονομίας,
σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες οικογένειες και ειδικά στα σπίτια που έχουν κάποιο συμπολίτη μας ο οποίος έχει προβλήματα αμαία. Δηλαδή είναι άτομο ειδικών δεξιοτήτων. Και είναι η σωστή προτεραιότητα, Γιάννη. Εγώ συμφωνώ με αυτό, το προσυπογράφω αυτό. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το σταυρό, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε αυτά τα άτομα, που πρέπει να φροντίζουν αυτά τα άτομα. Ξέρεις, αυτό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ξέρεις, το έχουμε συζητήσει, Νίκο μου. Εγώ έχω πολύ μεγάλο θαυμασμό για τους γονείς που η τύχη το έφερε έτσι, ώστε να έχουν ένα παιδί που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα αναπηρίας. Εγώ σου είπα έναν αριθμό πριν από λίγο. Ναι. Μου είπες για το παιδιά με αυτισμό. Αυτό είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία, έτσι. Που είναι πολλά. Ναι. Υπάρχουν πόσα άλλα παιδιά που είναι ανάπηρα, κινητικά. Άλλα που έχουν σύνδρομο Down. Άλλα που έχουν τετραπληγίες. Άλλου είδους αναπηρίες. Ναι. Είναι πάρα πολλά αυτά. Και ξέρεις, Γιάννη μου, επιτρέπει μια παρένθεση εδώ. Συγγνώμη που σε διάκοψα και πάλι. Είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει προνοιακό δίκτυο για τις συγκεκριμένες αυτές κατηγορίες συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν προβλήματα. Τι. Δηλαδή, η αγωνία ενός γονέα που έχει ένα παιδί με αυτισμό, παραδείγματος χάρη, είναι εντάξει, εγώ είμαι καλά τώρα, το περιποιούμε. Θα κάνω ό,τι πρέπει. Είναι παιδί μου, θα είμαι δίπλα του, αλλά αν εγώ φύγω από τη ζωή. Ο αυτιστικός ανήλικος. Όταν γεράσεις και δεν μπορείς πια να το. Ο αυτιστικός ανήλικος θα γίνει κάποια στιγμή αυτιστικός ενήλικας. Και κάποιος να τον φροντίζει, είναι εξαρτώμενο άτομο. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχουν πάρα πολλά που δεν μας δημιουργούν αισιοδοξία για πολλά πράγματα στο μέλλον. Πρέπει η πολιτεία να βρει λύση σε αυτά τα προβλήματα, Γιάννη. Οι γονείς είναι ήρωες. Και εγώ τους τιμώ και τους σέβομαι όσο δεν γίνεται. Από την άλλη πλευρά, η πολιτεία δεν μπορεί να είναι αρρωγό σε κάθε τι. Να πρέπει να δημιουργήσει δίκτυα αρρωγής όμως. Αυτό όμως πρέπει να είναι. Αυτό είναι η πρόνοια. Μια πιο ανθρώπινη ζωή, μια πιο ανθρώπινη πόλη, μια πιο ανθρώπινη συμπεριφορά απέναντι σε αυτούς. Ξέρετε, ο βαθμός, το λέω πάντα και θα το λέω, ο βαθμός πολιτισμού μιας κοινωνίας, κατά τη γνώμη μου, μετριέται από το σεβασμό που δείχνει στους ανθρώπους, στους αναπήρους, με οποιαδήποτε μορφή αναπηρία. Ακόμα περισσότερο σε περιπτώσεις βαριές, όπως είναι οι άνθρωποι που είναι σαν τον Στέλιο τον Κυπουρόπουλο, που δεν μπορούν καν να κινηθούν, δεν μπορούν να κινήσουν τίποτα. Εγώ τους γονείς του Κυπουρόπουλου, ας πούμε, τους έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για αυτούς τους ανθρώπους. Όπως επίσης για τους ανθρώπους που έχουν μια κάποια νοητική υστέρηση ή έχουν, όπως είπες, στην περίπτωση των παιδιών με αυτισμό ή το σύνδρομο Down, το οποίο και αυτό έχει περιοριστεί βέβαια, αλλά υπάρχει. Λοιπόν, από εκεί δείχνουμε πόσο. Άρα, σωστή είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Για τους αναπήρους και τις οικογένειες οι οποίες έχουν στις τάξεις τους πρόσωπα με αναπηρία. Για τους αναπήρους και επίσης για μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που και αυτοί είναι οι γονείς αξιέπαινοι, για τους πολυτέκνους. Μάλιστα. Άνθρωποι οι οποίοι κάνουν παιδιά σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία που υπάρχει στην κοινωνία μας γενικότερα και που προσπαθούν να βρουν λύσεις στο πρόβλημα το δημογραφικό που υπάρχει στη χώρα μας, πρέπει να έχουν το σεβασμό της κοινωνίας αλλά και της πολιτείας. Μάλιστα. Τώρα, θα μου πείτε, το μέρισμα αυτό δεν είναι μέρισμα. Το παραλαμβάνω για πολλωστή φορά γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια. Είναι έκτακτη. Από ανθρώπους που δεν παίρνουν. Και που καταλαβαίνω όλοι έχουν ανάγκη. Όλοι θα θέλουν να πάρουν τα 700 ευρώ φέτος τα Χριστούγεννα. Μακάρι να μπορούσαν να έχουμε θέσεις εργασίας για όλους και να βγάζουν τα παιδιά μας καλά λεφτά και να μην χρειάζεται να δίνονται επιδόματα. Δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει, αλλά θα γίνει. Η αισιοδοξία και αποτυπώθηκε στη χθεσινή έρευνα της PULS είναι ότι ο κόσμος βλέπει ότι η κατεύθυνση κυρίως στην οικονομία είναι σωστή. Ναι, να πάμε όμως λίγο στη δημοσκόπηση καθεαυτή, γιατί αυτή που άγγιξες τώρα είναι μία πτυχή. Εδώ βλέπω ότι ένα 20, γιατί ξεκίνησα με αυτό, ένα 20% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να συμφωνεί, Γιάννη, και αυτό είναι ένα σημαντικό ποιοτικό στοιχείο. Δίνει μια άλλη διάσταση στη διένεξη που υπάρχει επίσης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και κυβέρνησης και Νέας Δημοκρατίας για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επιβληθεί η τάξη επιτέλους στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε πρόβλημα, δεν νομίζω ότι. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν υπήρχε, αλλά αυτά, συγγνώμη, αλλά αυτό δεν στέκει στη σφαίρα της λογικής. Ένα λοιπόν 20% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη, δείχνει να εγκρίνει την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στα θέματα της ασφάλειας και γενικά υπάρχει και μία, το είπες και εσύ, ότι ο κόσμος είναι ευχαριστημένος, εντάξει, αυτό το τεκμέρεται και από αυτά που ακούμε και βλέπουμε έξω. Στην πολιτική της κυβέρνησης, στο θέμα της οικονομίας. Στα θέματα της ασφάλειας. Τα θέματα της ασφάλειας έχουν δύο
δύο κυρίως εκφράσεις. Το πρώτο είναι στο μικροέγκλημα. Σε αυτό ότι έρχεται ο άλλος, ο αρπάζει όπως έγινε στους Αγίους Θεοδόρους με τους δύο Ρωμά που σκότωσαν μια γυναίκα για να σαρπάξουν μια λυσίδα από το λαιμό. Υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις στις οποίες προσπαθούμε και πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να τις περιορίσουμε κατά το δυνατόν. Και αυτό είναι το έγκλημα που αφορά την πλειοψηφία των πολιτών μας, οι οποίοι πρέπει να έχουν δικαίωμα να νιώθουν ασφαλείς και μέσα στο σπίτι τους και όταν βγαίνουν από αυτό. Το άλλο είναι, έχει να κάνει με την οργανωμένη, με το οργανωμένο έγκλημα που σε μεγάλο βαθμό, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στη χώρα μας, συναρτάται και από τη δράση των λεγόμενων επαναστατικών εντός εισαγωγικών οργανώσεων. Ξέρετε, αυτές οι επαναστατικές οργανώσεις, μόνο επαναστατικές δεν είναι. Στην πραγματικότητα είναι οργανωμένες συμμορίες, οι οποίες με πρόσχημα κάποια ιδεολογική, κυρίως αναρχική θεωρία, πρόσχημα είναι, κάνουν εγκληματικές ενέργειες, είτε είναι εμπόριο ναρκωτικών, είτε είναι ληστείες, είτε ακόμα και δολοφονίες. Αυτό είναι το ακραίο. Στο πιο χαμηλό επίπεδο είναι αυτή η μορφή των καταλήψεων και ηγετοποίηση ορισμένων περιοχών, όπως είναι τα Εξάρχεια. Η αντίδραση της κυβέρνησης είναι μία και οποιασδήποτε κυβέρνηση θα έπρεπε να είναι μία. Η επιβολή του νόμου και της τάξης. Διότι αυτό είναι το δημοκρατικό δικαίωμα όλων των πολιτών να αισθάνονται ασφαλείς μέσα στην πόλη τους και μέσα Όχι, να πόλη. Διαβιούν σε συνθήκες ασφάλειας. Βεβαίως. Και να προστατεύεται η ζωή και η περιουσία τους. Εγώ σήμερα χαίρομαι διότι είδα ότι γίνεται μια διαμαρτυρία, μια πορεία και αν μπορούσα, αν είχα τον χρόνο θα ήμουν και εγώ εκεί. Από τον κατοίκον του Αγίου Παύλου. Ο Άγιος Παύλος είναι μια περιοχή κοντά στο σταθμό Λαρίσης, που πλήττεται πάρα πολύ, στο κέντρο της Αθήνας είναι, έτσι, που πλήττεται πάρα πολύ από τα ναρκωτικά και από την ύπαρξη εκεί πολλών ανθρώπων που είναι μακροχρόνια. Η οποία γειτονιά, Γιάννης, διάρκεια της δεκαετίας του 70 και του 80, ήταν μια καλή αστική γειτονιά να πάνε μείνει ένας άνθρωπος. Και έχει γίνει από τις χειρότερες. Οι άνθρωποι πολύ σωστά διαμαρτύρονται για την υποβάθμιση. Δεν έχει γίνει από τις χειρότερες. Έχει πρόβλημα εγκληματικότητας. Έχει πολύ η οποία προκύπτει πρόβλημα. Από το γεγονός ότι κομμάτι της έχει μεταβληθεί σε πιάτσα. Έτσι. Αυτό λοιπόν, έχουμε υποχρέωση ως κυβέρνηση να τους εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα να μπορούν ελεύθερα να ζουν στη γειτονιά τους. Αυτό προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση. Και αυτό είναι δημοκρατικό δικαίωμα και πραγματική ελευθερία για τους κατοίκους. Οι κάτοικοι στο Κουκάκι που ζούσαν με την κατάληψη ήταν υπό την επιρροή αυτής της κατάληψης, δεν ήταν ελεύθεροι πραγματικά. Η ασφάλεια και η ελευθερία συνδέονται. Τώρα, στον ΣΥΡΙΖΑ τι συμβαίνει? Στον ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσουν και εκείνοι να συνειδητοποιήσουν αυτό το πράγμα. Συμφωνούμε, το είπα σήμερα το πρωί στον κύριο Δρίτσα που είμαστε μαζί σε μια εκπομπή στον Sky. Του είπα, συμφωνούμε κύριε Δρίτσα, ότι είμαστε εναντίον των καταλήψεων, εναντίον της παραβιάσης του νόμου. Συμφωνούμε κύριε Δρίτσα και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι είμαστε αντίθετοι προς συμπεριφορές παράνομες και έκνομες όπως αυτές που εκφράζονται από τους λεγόμενους μπαχαλάκηδες. Είμαστε εναντίον των Μολότοφ που ρίχνονται εναντίον της αστυνομίας ή όχι? Διότι θυμάμαι τη δήλωση που είχε κάνει κάποτε ο τέος πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας που είχε πει και το κακό έχουν οι Μολότοφ. Έχουν πολύ μεγάλο κακό κύριε Τσίπρα οι Μολότοφ. Και αν αυτό δεν το έχετε συνειδητοποιήσει και αν αυτό δεν το έχετε ξεπεράσει. Στήσαν τις ζωές 4 συνανθρώπων μας στη Μαρφίν. Έτσι. Παραδείγματος χάρη, 3 και μια εγγύου. 2 και μια εγγύου. Ναι, 4 ζωές συνολικά. Ουσιαστικά ναι. Δεν γεννήθηκε ποτέ το παιδί της εγγύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου. Αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας σοβαρά. Και πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό. Τώρα, εάν στην επιχείρηση για την εκένωση μιας κατάληψης, που είναι νόμιμη επιχείρηση, παρουσία εισαγγελέων. Μα ήταν τρεις εισαγγελείς. Τρεις εισαγγελείς. Έτσι, οι εισαγγελείς δίνουν τις εντολές στην αστυνομία. Γιατί όμως ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει όλα αυτά χωρίς, λέει, παρουσία εισαγγελέα, αφού ήταν εκεί οι εισαγγελείς? Τρεις ήταν, δεν ήταν μόνο ένας, ήταν τρεις. Ναι, μήπως υπάρχει μια απόπειρα εκ μέρους της αντιπολίτευσης, δημιουργία στερεοτυπικών εικόνων μιας. Προφανώς, κατά τη λογική του φασίζουσας αστυνομίας, η οποία δεν σέβεται τα συγκεκριμένα. Ακόμα ζουν πάρα πολύ και ο κύριος Δρίτσας, ο οποίος είναι μεγαλύτερης ηλικίας και έχει τα βιώματα, τα παλιά των αριστερών, ότι η αστυνομία είναι όργανο καταπίεσης του δεξιού καθεστώτος.
Στο παρελθόν μπορεί και να ήταν. Βραχίωνα καταστολή του καπιταλιστικού κράτου. Συγγνώμη, αλλά αυτά ακούγονται στην εποχή μα. Στην επιδικτατορία μπορεί και να ήταν. Εντάξει, στην εποχή μα ακούγονται αλλά, αυτά λίγο. Αλλά σήμερα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ναι. Σήμερα η αστυνομία, και θα έλεγα μάλιστα ότι η αστυνομία, ειδικά στην Ελλάδα, είναι και πιο. Στην αντίδρασή τη, πιο χαλαρή. Πιο ήπια μορφή. Μέχρι παρεξηγήσεω, θα έλεγα, γιατί αφήνει και πολλέ έκνομε ενέργειε να περνάνε έτσι. Για πήγαινε στην Αμερική, για πήγαινε στη Γερμανία, δεις πώς αντιδράει η αστυνομία. Στην προσπάθεια στην επιβολή του νόμου. Εγώ νομίζω ότι αυτό που έγινε στο Κουκάκι είναι μια η αντίδραση, ήταν μια υπερβολική αντίδραση συγκεκριμένων ανθρώπων, αυτού του κυρίου που εγώ δεν τον γνώριζα, του σκηνοθέτη, πώς τον λένε, ο κύριος Ινδαρές, ο οποίος για να κάνει ενδεχομένως το σόου του, λόγω ειδοληψίας, προσπάθησε για μια ακόμη φορά να φορτώσει ευθύνες στην αστυνομία. Η αστυνομία έκανε το καθήκον της εκεί, παρουσία εισαγγελέων. Νομίζω, και δρόντας έχει διαταχθεί, κατόπιν εντολών της αστυνομίας. Έχει διαταχθεί όπως κατεπίγουσα. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Κατεπίγουσα έρευνα. Θα το δούμε. Σημαίνει ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε και τα αποτελέσματα. Προφανώς. Και θα δούμε εάν και εφόσον υπήρξε εκ μέρους της αστυνομίας κατάχρηση εξουσίας. Εάν υπάρχει κατάχρηση εξουσίας, το είπα και εδώ και το ξαναλέω. Το είπα και την προηγούμενη φορά που είμαστε μαζί και θα το ξαναπώ. Εάν υπάρχει από οποιονδήποτε κατάχρηση εξουσίας, είναι απαράδεκτο και πρέπει να τιμωρείται. Πειθαρχικά ή και ποινικά, αν χρειάζεται. Γιατί. Αλλά αν υπάρχει, όχι αν υπάρχει στο μυαλό κάποιων Σιριζέων. Υπάρχει και η ηθική πλευρά ότι οι πολίτες πρέπει στο βαθμό του δυνατού να διευκολύνουν την αστυνομία στην απόπειρα που εκείνη καταβάλει για να διεκπεραιώσει την αποστολή της. Δηλαδή, προχθές το πρωί στο Κουκάκι, τι πήγαν? Πήγαν οι αστυνομικοί και ζήτησαν από το σπίτι αυτό που ήταν μισοτυχία με την κατάληψη να τους δώσουν τη δυνατότητα να ανέβουν στη ταράτσα για να μπορέσουν να περάσουν στο που ήταν είχαν οχυρωμένο ήταν αυτό το κτίριο. Μα στην ανακοίνωση, σε μία από τις καταλήψεις, δεν ξέρω αν ήταν σε αυτή, είπαν ότι πετάξαμε στους αστυνομικούς ό,τι είχαμε μέσα στο σπίτι. Ναι, το λένε οι ίδιοι. Ναι, ναι. Και υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες, οι οποίες επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές. Και ψυγεία πετούσαν τις ταράτσες στους αστυνομικούς. Ναι, δηλαδή μπορεί κάποιος εκεί που κάθεται και προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του, γιατί ο αστυνομικός κάνει τη δουλειά του. Και στο Κουκάκι είχαμε τραυματίες. Δεν πάει εκεί γιατί έχει προσωπικά. Και στο Κουκάκι είχαμε τραυματίες αστυνομικό. Ναι. Μετά υπήρξε όλη αυτή η συζήτηση για πλαστικές σφαίρες, εγώ δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχουν πλαστικές σφαίρες, δεν χρησιμοποιεί. Και δεν χρησιμοποιεί. Η αστυνομία θα ασκεί βία. Μέσα στα ένομη όρια του νόμου. Ένομη βία, έτσι. Μέσα στα όρια του νόμου. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και στην συμπλοκή που γίνεται. Τώρα, τι περιμένουν κάποιοι? Ότι θα πάει ο αστυνομικός και θα λέει, αγαπητέ κύριε. Αν έχετε την καλοσύνη. Αν έχετε την καλοσύνη, μην πετάτε μολότοφ. Ναι. Έτσι. Ναι, γιατί δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Εντάξει. Μα τώρα σοβαρευτούμε λιγάκι. Εντάξει. Okay. Εγώ Γιάννη, να σου πω κάτι. Είναι αυτό που είπα πριν. Ότι είναι γιορτές, κάνουμε και μια αιτήσια ανασκόπηση στο τέλος του χρόνου. Ο καθένας μας το κάνει. Το κάνουμε και κοινωνικά. Αυτό ως κοινωνία το κάνουμε και δεν κάνουμε εμείς στα κανάλια. Δεν θυμάσαι που κάναμε εκείνα τα βίντεο ανασκόπηση της χρονιάς? Το οποίο ήταν μεγάλος δαμπλάς. Υποπτήρανε, καθόσουνα μέσα στο μοντάζ 10 ώρες με τις κασέτες, να βρεις και να μην χάσεις και κάνα γεγονός, γιατί φωνάζουν οι από πάνω. Και έλεγες, αντί να κάνουμε αυτή την ανασκόπηση, Γιάννη, αντί να δούμε. Έλεγα εγώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πώς θα φέρουμε 500.000 παιδιά πίσω που γύρισαν, έστω το 20 και το 21, να φέρουμε έστω 50-60.000 ανθρώπους πίσω. Γιατί τους χρειάζεται η χώρα. Καθόμαστε και συζητάμε εάν η αστυνομία στην επιχείρηση, πρόσεξε, εκένωσης μιας κατάληψης, χρησιμοποίησε υπέρμετρη βία. Η κοινωνία συχνά έχει μια σοφία που φάνηκε άλλωστε και με την. Στην κάλπη. Όχι, με την σφιγμομέτρηση που χθες τη πάλι. Στο θέμα του νόμου και της τάξης, η κοινωνία και μάλιστα το 20% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με τις τάσεις της κυβέρνησης. Όπως και στην οικονομική προοπτική της χώρας που δίνεται, υπάρχει μια μεγαλύτερη αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στο μέλλον στην οικονομία. Εκεί που υπάρχει προβληματισμός της κοινής γνώμης, μεταναστευτικό, και σωστά, το μεταναστευτικό. Είναι, σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό και τα λειτουργικά, που πράγματι αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως κοινωνία. Οι ερωτηθέντες, σε ένα ποσοστό 60%, είναι προβληματισμένοι για την επιθετικότητα της Τουρκίας. Λογικό. Και αυτό φοβισμένοι, όμως, κατανοητό και αυτό. Αυτό βέβαια είναι ένα φαινόμενο που έχει έξαρση τον τελευταίο καιρό, αλλά η επιθετικότητα της Τουρκίας, για να είναι κάτι διαχρονικό. Δεν είναι καινούριο. Βέβαια έχουμε μια
Είναι δηλαδή... Έχουμε μια μεγαλύτερη... Ναι, υπάρχει κλιμάκωση και υπάρχει και επικινδυνότητα πια. Ναι, υπάρχει και επικινδυνότητα και... για την, παραδείγματος χάρη, για τη δημιουργία συνθήκων ενός θερμού επεισοδίου. Και μην ξεχνάμε ότι και το μεταναστευτικό, το λέω πολύ καιρό τώρα, σχετίζεται με την Τουρκία. Μολονότι δεν είναι ελληνοτουρκικό ζήτημα, ωστόσο η Τουρκία το χρησιμοποιεί εις βάρος της Ευρώπης, αλλά και εις βάρος πρωτίστως της Ελλάδος. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της Τουρκίας, αλλά χαράσσεται μια πολιτική η οποία νομίζω ότι θα έχει καρπούς μέσα στο επόμενο διάστημα. Θέλω να δώσω και μερικές διευκρινήσεις. Γιάννη, μου επιτρέπεις, πριν το πούμε αυτό, γιατί ξεκίνησα λίγο διαφορετικά την εκπομπή με τα προβλήματα στην κίνηση, όντως έχει σημειωθεί ένα ατύχημα στον Κηφισό και έχει ουσιαστικά κολλήσει όλο το ρεύμα προς Λαμία. Σε αυτό οφείλεται και η ταλαιπωρία που υφίστανται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χιλιάδες οδηγοί. Το λέω αυτό για όσους είχαν προγραμματίσει να πάνε κάπου διά του Κηφισού, να αναζητήσουν εναλλακτική διαδρομή, γιατί θα εγκλωβιστούν. Ναι, εγώ είμαι υποχρεωμένος να το πω. Θα εγκλωβιστούν όπως εγκλωβίστηκα και εγώ πριν από λίγο για αρκετή ώρα. Επειδή ορισμένοι φεύγουν, αρκετός κόσμος φεύγει για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, είναι μοιραίο να χρησιμοποιούν τον Κηφισό. Ο Κηφισός είναι εθνική οδός Αθηνών Λαμίας και εκεί περνάει πάρα πολύ κόσμος. Αλλά δεν το ήξερα ότι υπάρχει. Πάντως έχει γίνει ένα ατύχημα εκεί. Ευχόμαστε. Γρήγορα να αποκατασταθεί όσο γίνεται. Ευχόμαστε να μην υπάρχει σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά αν υπάρχουν τραυματίες. Ελπίζω να μην υπάρχουν τραυματίες. Έτσι, ελπίζω να είναι καλά. Και αν ομιγέννητο κάποιος χτύπησε, να γίνει γρήγορα καλά, μέρες που είναι. Λοιπόν. Μεγάλο θέμα και τα ατυχήματα, τα τροχαία ατυχήματα που κοστίζουν τη ζωή και την αρτιμέλεια σε πάρα πολλούς συμπολίτες. Είπα λίγο ότι εγώ μια πολύ σημαντική ποιοτική παράμετρος για την επιστροφή στην κανονικότητα δεν είναι να σταματήσουν οι διαδηλώσεις μόνο στο κέντρο, είναι να ενισχυθεί και η τροχαία. Η τροχαία δυστυχώς, εγώ το βλέπω αυτό γιατί κινούμε κάθε μέρα όπως και εσύ λόγω δουλειάς πάνω κάτω. Αυτές οι μέρες είναι εφιαλτικές. Ναι, είναι εφιαλτικές, αλλά... Παίζουν ρόλο και οι πορείες και οι διαδηλώσεις. Ναι, και αλλά Γιάννη, είναι εφιαλτική και η λειψανδρία στην τροχαία. Εγώ θα ήθελα την τροχαία πανταχού παρούσα να διευκολύνει την κίνηση. Εγώ δέχομαι ότι είναι φορτωμένες οι μέρες, αλλά πολύ σημαντικό κομμάτι για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος και να μην καταρακώνει την ποιότητα ζωής του καθημερινά είναι να μην ταλαιπωρείται από μπολτιλιαρίσματα και πολύ κίνηση. Η τροχαία πρέπει να βρει τρόπους. Ναι, βέβαια, αν θέλει, ανοίγει το βράδυ. Το βράδυ όμως, για παράδειγμα, χτες το βράδυ ήταν φιάλτης το κέντρο της Αθήνας, γιατί πάρα πολλοί κόσμος πήγαινε για να δει. Αλλά σκάνε και τροχαία ό,τι μπορεί. Δηλαδή... Τώρα δεν μπορείς να κάνεις. Όταν κατεβαίνει ο άλλος για να δει το δέντρο στην πλατεία Συντάγματος και έχουμε μια ουρά χιλιόμετρο, τι να κάνει. Και να σου πω και κάτι. Πολύ σημαντική παράμετρος εδώ πέρα είναι η βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς, των αστικών συγκοινωνιών. Αυτό είναι το θέμα. Ώστε ο άνθρωπος θέλει να μετακινηθεί, να μην χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο. Κυρίως το μετρό. Έχουμε πολύ μεγάλη εξάρτηση με το αυτοκίνητο στην Ελλάδα, η οποία είναι φυσιολογική βέβαια, γιατί οι συγκοινωνίες δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει να είναι. Σε ό,τι αφορά το μετρό, όταν λειτουργεί το μετρό και λειτουργεί σωστά, δεν έχουμε πρόβλημα. Το μετρό έχει λύσει πολλά προβλήματα, όπως έχει λύσει πολλά και η Αττική Οδός. Αλλά το μετρό δεν καλύπτει όλη την. Όλες τις περιοχές που πρέπει. Γι' αυτό και θα επεκταθεί και θα επεκταθεί. Το μετρό πρέπει να γίνει όπως είναι στη Μόσχα, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, όπου σε κάθε σημείο που περπατά στην πόλη, στα 300-400 μέτρα ή στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει ένα σταθμό. Και είναι και θετική απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Και με τα αρχαία που υπήρχε ένα πρόβλημα. Έχει τεράστιο πρόβλημα η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έχει χειρότερο και από τις Αθήνες. Όχι, δεκαπλάσιο πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες κοινωνίες. Δεκαπλάσιο. Και νομίζω ότι εκεί μπορεί να διορθωθεί. Και νομίζω ότι και η ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης, ειδικά στο κομμάτι της ουσιαστικά της εξαθλίωσης των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, είναι μεγάλο. Γενικά δεν έκανε η κυβέρνηση τίποτα στο κομμάτι των αστικών συγκοινωνιών και επειδή έγιναν όλα αυτά τα ανέκδοτα. Γιατί ανέκδοτα θα χαρακτηρίσει η ιστορία, με μεγάλο κόστος όμως το 2015, που μετά το δημοψήφισμα μπάτε εκεί χωρίς να πληρώνετε εισιτήρια, θυμάστε τι είχε γίνει κτλ. Ζημιώθηκαν τα μάλα οι αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες πρέπει να πούμε Γιάννη ότι είναι εταιρείες. Έχουν ισολογισμούς. Πρέπει να έχουν έσοδα για να λειτουργούν. Και έτσι. Πρέπει να λειτουργούν σοβαρά και οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές τους. Τώρα να δώσω μερικές διευκρινήσεις, γιατί με παίρνουν τις τελευταίες μέρες πάρα πολύ. Το πρώτο σε ό,τι αφορά το κοινωνικό μέρισμα. Θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά, δεν πρόκειται περί κοινωνικού μερίσματος. Το κοινωνικό μέρισμα δόθηκε τον περασμένο Μάιο με τη μορφή της δίθεν 13ης σύνταξης.
αυτό που δίνεται φέτος τα Χριστούγεννα είναι ένα βοήθημα σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, κυρίως στους αναπήρους και στις πολυτέκνους. Πράγματι, πάρα πολλοί συνανθρωποί μας θα το χρειαζόντουσαν και δεν το παίρνουν, το κατανοώ, γιατί έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες, αλλά είναι συγκεκριμένο βοήθημα γιατί είχαν πολύ περιορισμένα τα χρήματα. Επικοινωνιακά, το έχουμε πει, επικοινωνικά νομίζω ότι έγινε λάθος εκεί. Δεν ενημερώθηκε σωστά ο κόσμος και ο κόσμος νόμιζε ότι ήταν το περσινό κοινωνικό μέρισμα που δίνεται σε πολύ λιγότερους από ό,τι δόθηκε πέρσι. Επαναλαμβάνω ότι αυτό που δίνεται φέτος δεν είναι το κοινωνικό μέρισμα, είναι ένα έκτακτο βοήθημα σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Να πούμε ότι το κοινωνικό μέρισμα, το πούμε για πολλωστή φορά, γιατί θα ακούσεις τώρα και με τα τηλέφωνα τι γίνεται, δόθηκε το Μάιο προεκλογικά. Με τη μορφή της 13ης σύνταξης, ναι. Δήθεν. Κακώς δόθηκε το Μάιο. Ναι, αλλά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η προηγούμενη κυβέρνηση το έκανε καθαρά για ψηφοθερικούς λόγους. Ναι. Πρώτη φορά δεν ακούγεται ποτέ να δίνεται τέτοιο πράγμα το Μάιο. Έτσι. Και να δώσω και δύο ακόμα διευκρινήσεις. Κάποιοι χαμηλοσυνταξιούχοι που πήραν τη σύνταξή τους νωρίτερα φέτος, είναι η σύνταξη του Ιανουαρίου, δεν η σύνταξη Δεκεμβρίου, είναι η σύνταξη του Ιανουαρίου, διαπίστωσαν ότι μπορεί να υπήρξε μια μείωσή τους, να κόπηκαν κάποια χρήματα από τη σύνταξή τους και με πήραν και μου το είπαν. Το κόψιμο 10-12 ευρώ που μπορεί να κόπηκαν είναι το τελευταίο κομμάτι που τους είχε απομείνει από το ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ κόπηκε με απόφαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και πρόκειται να κοπεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2020. Και εφαρμόζεται αυτό ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε μετά από συμφωνία με την Τρόικα. Δεν είναι απόφαση της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης αυτής, ούτε του κυρίου Βρούτση, του Υπουργού Εργασίας. Είναι προηλημένη απόφαση μετά από συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ με τους θεσμούς του Τρόικα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω πει κατ' επανάληψη ότι αν κατορθώσω κάτι να προσφέρω υπέρ των χαμηλοσυνταξιούχων, είναι να βρούμε έναν τρόπο να αποκαταστήσουμε το μηχανισμό αυτό που χάθηκε μετά την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Δεν είναι ακόμα εύκολο γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση εργάζομαι. Ξέρω τι τραβάνει οι χαμηλοσυνταξιούχοι, παίρνουν 300 και 400 ευρώ από τις χαμηλές συντάξεις που έχουν. Κατανοώ ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα διότι είναι πολύ μεγάλης ηλικίας κάποιοι εξ αυτών, δεν μπορούν να κάνουν δουλειά. Και έχουν πολλά προβλήματα. Για αυτούς τους ανθρώπους επαναλαμβάνω ότι έχουμε πολύ μεγάλη κατανόηση και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά αν είδατε στη σύνταξη, στη χαμηλή σύνταξη, να έχει κοπούν 10, 15, 20 ευρώ, αυτή είναι η τελευταία δόση του ΕΚΑΣ που κόβεται. Τώρα, κάποιοι άλλοι στρατιωτικοί, με πήρε κάποιος στρατιωτικός, είδε και αυτός μείωση της σύνταξής του. Του είπα, δεν γνωρίζω τι μπορεί να έχει συμβεί. Είναι όμως πάρα πολύ στρατιωτικοί που ενδεχομένως θα δουν μειώσεις στις συντάξεις τους επόμενους μήνες, διότι είναι επανέρχονται, παίρνονται πίσω, όπως προβλέπει ο νόμος, τα χρήματα που δόθηκαν κατά λάθος ως αναδρομικά πέρσι. Το είχαμε πει και σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι περίπου 200.000 συνταξιούχοι θα δουν να τους παίρνονται πίσω χρήματα τα οποία είχαν εξαιτίας των αναδρομικών που τους δόθηκαν λαθασμένα πέρσι. Θα μου πείτε, τι φταίμε εμείς που μας δόθηκαν λαθασμένα αναδρομικά. Έχετε απόλυτο δίκιο, σας έχετε δει τόσες περικοπές και υποφέρετε, αλλά δυστυχώς ο νόμος πρέπει να επιβληθεί. Είναι εδώ να βρούμε έναν τρόπο ούτως ώστε τα αναδρομικά αυτά να γυρίσουν στο κράτος με όσο το δυνατόν με περισσότερες δόσεις και αυτή είναι η εισήγηση. Μάλιστα. Που έκανα και στον κύριο Γιάννη, να πούμε για το... γιατί πρέπει να δίνουμε και χρηστικές πληροφορίες, ναι. Με συγχωρείς, έχει μείνει ένα λεπτό, να το κλείσουμε έτσι. Το έμφραγμα, υπήρχε ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινούσε από ένα ατύχημα που έγινε στον Κυφισό, μάλλον κάπου στο ύψος της Νέας Ιωνίας, με τη σύγκρουση δύο φορτηγών και ενός αυτοκινήτου. Είχε κλείσει εντελώς το ρεύμα προς την Λαμία. Περνούσαν κάποια αυτοκίνητα από ό,τι διάβασα μέσω της ΛΕΑ. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 2. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες από το ατύχημα, αλλά όπως και να έχει, μπλόκαρε πολλοί κόσμος στον Κυφισό. Για πολύ και για να ώρα. Αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία, ακριβώς, θα πάρει κορώνα. Ακριβώς. Λοιπόν, λοιπόν. Αυτά που λέμε είναι χρηστικές πληροφορίες. Συνεπώς, εάν έχετε κάποιο πρόβλημα με τη σύνταξη που πήρατε αυτές τις μέρες, είμαστε εδώ για να τα απαντήσουμε κατά το δυνατόν. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο δημοσιογράφος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αθήνα, Γιάννης Λοβέρδος.
ρίξαμε μια πρώτη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αν έχετε κι εσείς διαφορετικά θέματα που θέλετε να θίξω, δεν μπορείτε να το κάνετε. Είμαστε λοιπόν εδώ να σας ακούσουμε και ξεκινάμε από την πρώτη γραμμή. Μη σας στερούμε χρόνο. Ο κύριος Γιάννης από το Περιστέρι, καλησπέρα. Αγαπητοί μου κύριοι, γεια σας. Γεια σας. Εάν εγώ και η οικογένειά μου κατοικούσαμε σε όμορο κτίριο με αυτό της κατάληψης και αφού επί μακρόν ζούσαμε μέσα στον τρόμο και τον φόβο και αφού επί μακρόν η πολιτεία μας έγραφε στα παλιά της τα παπούτσια, εάν ξαφνικά μας χτύπαγαν το κουδούνι και αντικρίζαμε τους αστυνομικούς και μας ζητούσαν να διέρθουν μέσω του κλιμακοστασίου μας για να ανέβουν στην ταράτσα για να συλλάβουν τους καταληψίες, τότε όχι μόνο θα τους αφήναμε να περάσουν, όχι μόνο θα τους λέγαμε επιτέλους ήρθατε και δεν θα τους ζητούσαμε και καμία εισαγγελική εντολή, αλλά θα τους προσφέραμε και ένα ποτήρι νερό. Κύριοι, η πολιτεία αποφάσισε να εκριζώσει την ανομία, την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα. Δύσκολο, πολύ δύσκολο έργο. Πάρα πολύ δύσκολο έργο. Η αρχή όμως έγινε και ευελπιστούμε μέσα από τις όποιες δυσκολίες, μέσα από τις συμπληγάδες και με τη δική μας συμπαράσταση θα τα καταφέρει. Γιατί η αποφασιστικότητα και η βούληση υπάρχουν. Ευχαριστώ για την προσοχή. Να είστε καλά κύριε Γιάννη. Και έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Γιάννης. Να πούμε για μια ακόμη φορά ότι η επιχείρηση αστυνομίας στο Κουκάκι δεν έγινε από τον... από την κυβέρνηση, δεν έγινε επειδή το διέταξε. Εισαγγελική διαταγή. Ότι ο Πρωθυπουργός ή ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Απλώς η κυβέρνηση πλέον δεν τα εμποδίζει αυτά όπως τα εμποδίζει στο παρελθόν. Θα σου πω, μπράβο, αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό. Υπήρχαν στο παρελθόν εισαγγελικές διαταγές για εκένωση κτηρίων. Και που δεν εφαρμόζονταν. Η πολιτική ηγεσία δεν τις εφάρμοζε. Έλεγε στους αστυνομικούς, αγνοήστε το. Ναι. Το οποίο, Γιάννη μου, είναι και παράνομο. Συνιστά παράβαση καθήκοντος. Δεν μπορεί ο εισαγγελέας να σου λέει καν αυτό. Βεβαίως. Και εσύ να μην το κάνεις. Εδώ υπάρχει καραμπινάτη παράβαση καθήκοντος. Δεν έγινε κατόπιν διαταγής του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Έγινε κατόπιν εισαγγελικής εντολής και η αστυνομία έπραξε το καθήκον του. Είναι αυτό που είπα λίγο πριν, Γιάννη, ότι και ο πολίτης πρέπει να αποφασίσει αν θα συνδράμει την αστυνομία ή θα μπαίνει μπροστά της και της λέει εξ χαρτί εισαγγελέα για να περάσεις. Και είχε απόλυτο δίκιο. Τώρα, μόνο οι άνθρωποι που είχαν σχέση με την κατάληψη θα φέρνανε αυτές τις αντιρρήσεις. Αλλιώς θα ήταν ανακουφισμένος όταν τελείωνε μια κατάληψη ένας γείτονας που ζούσε με σωτυχία με το τις καταληψίες. Η κυρία Ελένη από την Καλυθέα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους δύο. Να είστε καλά που μας ενημερώνετε πλήρως. Εγώ θα ασχοληθώ με την κατάληψη του Κουκακίου, γιατί είμαι πολύ κοντά. Είμαι Καλυθέα. Μας χωρίζει μια... μια παιδική μια χαρά. Ένα δρόμο, δρόμο. Και λέω τώρα, δεν ντρέπεται όσοι κάθε φορά που τους εξομοιώνουν με τους αναρχικούς και τους λοιπούς, τους κακοφαίνεται και γίνεται ο κακός χαμός. Τώρα, γιατί βγαίνει ο κύριος Ραγκούσης, ο κύριος Φίλης, ο κύριος δεν ξέρω ποιος και αρχίζουν και βρίζουν τους αστυνομικούς. Μα δεν ντρέπονται. Δεν έχουν φιλότιμο. Δεν εσχύνονται καθόλου. Πού βρήκαν αυτή την παλικαριά να πηγαίνουν και να τους συνδράμουνε. Εδώ, κυρία Ελένη, ακούσαμε ότι οι καταλήψεις είναι πολιτιστικό φαινόμενο. Το ακούσαμε ναι, και αυτό. Θα ακούσουμε και άλλα, μόνο αυτό. Εδώ η κυρία, πώς τη λέγανε αυτή η βουλευτή, να είπε μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Τι άλλο περιμένουμε δηλαδή να ακούσουμε. Και μετά παρεξηγούνται γιατί θα πάνε στα τάρταρα, στο 3%. Λαός θέλει ησυχία, ηρεμία. Έχει τον Τούρκο στην πλάτη του και θα έχει το Ραγκούση να βγαίνει με ψεύτικα χαρτιά και ντοκουμέντα. Ντροπή του. Μάλιστα. Ο κύριος Ραγκούση είναι μια περίπτωση που προσωπικά, πολύ σωστά το είπατε κυρία Ελένη, με έχει προβληματίσει. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν, δεν θα χρησιμοποιήσω την έκφραση, κυπουρός του κυρίου Παπανδρέου, αλλά αναδείχθηκε πολιτικά χάρη στον κύριο Παπανδρέου. Έγινε πολύ γνωστός, Γιάννη, για την υπόθεση του αντισυνταγματικού νομοσχεδίου το οποίο ναι. Έφερε στη Βουλή για την απονομή της υπηκότητος. Να θυμίσω και για την απεργία που είχαν κάνει οι ταξιτζίδες εναντίον του κ.ο.κ. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο κύριος Ραγκούσης με έχει προβληματίσει, διότι συμπεριφέρεται με έναν ακραίο τρόπο, προσπαθώντας να αποδείξει ότι είναι πιο αριστερός από τους αριστερούς. Μου θυμίζει γενίτσαρους. Γενίτσαρη, συμπεριφορά γενιτσάρου.
Θα πω μια παροιμία και με συγχωρείτε. Λένε σε κάποιον, καλά, πώς έφτασες εσύ εκεί, έρποντας, γλύφοντας και με τα κέρατά μου. Συγγνώμη και για την εκπρόσωπη. Ο κύριος Ζακούς είναι ο ίδιος άνθρωπος που πέρσι είχε θέσει, δεν έχουν περάσει 2 χρόνια, είχε θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, δεν εξελέγει και από τότε πικάρισε, δεν ξέρω τι έπαθε, και προσχώρησε στον ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο για να διασωθεί πολιτικά και για κανένα άλλο λόγο. Λοιπόν, για να δούμε και τις δηλώσεις που έχει κάνει πριν μπει στο ΣΥΡΙΖΑ. Για αρχηγός, κύριε Λοβέρδο, ήταν να συμπράξει το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί το πήγαινε ο άνθρωπος. Μάλιστα. Αλλά δεν του βγήκε. Αλλά ας μην του δίνουμε τόσο χρόνο, θα δεν ξέρω αν υπάρχει καλά λόγος. Καλά Χριστούγεννα, επίσης, υγεία επίσης. Και να πάνε στα σακίδια. Κυρία Ελένη, κυρία Ελένη, αυτός ο υπέρμετρος δυναμισμός, καμιά φορά... Όχι, μας κάψανε, Δημιουργεί όμως, δημιουργεί λίγο θέμα. Λοιπόν, να μην χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις, δεν χρειάζονται. Είχα 12.500 ένσημα και επειδή την πήρα λίγο πρόωρη τη σύνταξή μου, ένα λεπτό. Μου δώσαν, με έπαιρνα 1.008 ευρώ και τώρα ξέρετε πόσα παίρνω, 870. Αυτό μου κάνανε. Λοιπόν, η αγανάκτηση είναι μεγάλη και έχουν το θράσος και βγαίνουν και μιλάνε τα χοντρόπετσα. Άντε, γεια. Έτοιμη σας είχα πάρει να πείτε κάτι που δεν πρέπει. Κυρία Ελένη, να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα με υγεία. Ευχαριστώ που τηλεφωνήσατε. Θέλω να παρακαλέσω λίγο τους τηλεθεατές να... Μέρες που είναι και μέρες αγάπης. Ναι. Λίγο με το μαλακό. Και δεν χρειάζεται να, χρησιμοποιούμε ακραίες εκφράσεις. Τα επιχειρήματα της κυρίας Ελένης είναι ισχυρά. Ναι. Και όλο να τα μένουμε σε επιχειρήματα. Να μείνουμε στην πολιτική αντιπαράθεση. Δικαιούται ο καθένας να εκφράζει μια αρνητική γνώμη για κάποιον. Αλλά λίγο με τους χαρακτηρισμούς θέλω να παρακαλέσω να μην μας φέρνετε σε δύσκολη θέση. Η κυρία Σοφία από το Κοροπή, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Είστε υπέροχοι και οι δυο. Σας αγαπώ και τους δυο και θα ήθελα. Πάρα πολύ να μιλήσω με τον κύριο Λοβέρδο. Μπορείτε, σας ακούει. Ότι πήγαμε χθες να πάρουμε τη σύνταξη του συζύγου μου. Έπαιρνε ΕΚΑΣ και του κόψανε 155 ευρώ. Πηγαίναμε με τη χαρά πως θα πάρουμε στα εγγονάκια μας και εμείς κάτι να χαρούμε. Να χαρούνε και αυτά. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε. Δεν πειράζει, ας είναι καλά. Ελπίζω στον κύριο Λοβέρδο, ο οποίος είπε ότι θα παλέψει γι' αυτό. Και ελπίζω να το κάνει. Και εγώ ελπίζω, κυρία Σοφία, σε γιορτές, κάποια στιγμή στο κοντινό μέλλον, που θα είμαστε εδώ, εγώ και ο Γιάννης, εσείς θα παίρνετε τηλέφωνο και θα μας λέτε ότι επιτέλους μπορέσατε, χωρίς δεύτερη σκέψη, να πάρετε στα εγγόνια σας. Ξέρετε, αυτό που πρέπει να τους πάρετε στις γιορτές. Με συγκινείτε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έχω μεγάλη εκτίμηση στον κύριο Λοβέρδο που μας κρατούσε συντροφιά τόσο καιρό, αλλά είσαστε και εσείς τόσο αξιόλογος άνθρωπος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καταπληκτικός άνθρωπος που και εσάς δεν σας χάνουμε. Σας χαιρετώ. Κυρία Σοφία, και σας χαιρετώ. Σας εύχομαι και τους δυο. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Είναι συγκλονιστικό αυτό το αίσθημα που νιώθει η κυρία Σοφία που είδε και την σύνταξή της να κόβεται το ΕΚΑΣ. Το είχαμε πει, το ΕΚΑΣ δυστυχώς στους μεγάλες ηλικίες ανθρώπους ήταν απαραίτητο. Κακώς κόπηκε, όπως κόπηκε. Δεν μπορούσε να γίνει τίποτα άλλο. Από εδώ και πέρα επαναλαμβάνω ότι δικός μου αγώνας είναι να βρούμε δυνατότητες, δεν είναι εύκολο γιατί εξαρτώνται και από την γενικότερη κατάσταση των δημοσιονομικών της χώρας, να αποκατασταθεί έστω μερικώς η ενίσχυση αυτή προς τους χαμηλοσυνταξιούχους οι οποίοι πράγματι υποφέρουν. Ο κύριος Γιώργος από τη Νέα Ιωνία. Καλησπέρα, σε χαίρετε κύριε Νίκο, σε εσάς και στον κύριο Λοβέρδο. Καλά Χριστούγεννα κύριε Γιώργο. Καλησπέρα και καλά Χριστούγεννα. Πολύ σας παρακαλώ, θα ήθελα, έχω πάρει πετρέλαιο από τις 15 του Οκτώβρη, 1500 λίτρα. Έχει εγκριθεί, μου ήρθε το χαρτί να λάβω τόσα. Η κυβέρνηση είχαν πει ότι πριν τα Χριστούγεννα θα δοθεί αν έχουν πάρει πετρέλαιο και αν δεν έχουν πάρει. Αυτό είναι το πείραμα θέλουμε. Εγώ έχω πάρει και έχω δώσει αυτά τα λεφτά. Είμαι χαμηλοσυνταξιούχος. Δεν έπρεπε να τα πάρω τώρα. Για να πάρω στα εγγονάκια μου ένα πράγμα.
Κοιτάξτε, σήμερα λήγουν τα αιτήματα για να, να ενταχθούν στο επίδομα θέρμανσης όσοι το δικαιούνται. Σήμερα λήγει. Συνεπώς, μετά τη λήξη θα δοθούν τα χρήματα. Έχει η δυνατότητα... Άρα θα είναι σύντομα, έτσι, σύντομα. Ναι, μέσα στις επόμενες ημέρες θα δοθούν και τα χρήματα του επιδόματος. Νομίζω ότι υπάρχει και μια σχετική διευκρίνηση από το Υπουργείο Οικονομικών. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, ελπίζω να, λάβετε. Πολύ, να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα πάνω απ' όλα, να είστε καλά με υγεία. Γεια σας. Ο κύριος Γιάννης από το Χορλαργό, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς τον. Το 13 επέβαλα τα χαρτιά μου για να πάρω σύνταξη. Πήρα από το Τάμπι σύνταξη και έχω και 19 χρόνια στο ΤΕΒΕ παράλληλη σύνταξη. Παράλληλα χρόνια. Το 13 που απερίφθησαν τα παράλληλα συντάξιμα χρόνια. Υπέβαλα πάλι το 15 καθότι επανήλθε ο νόμος δικαιούμαι να πάρω παράλληλη σύνταξη. Μέχρι σήμερα δεν έχω εγκριθεί, δεν έχω πάρει τη δεύτερη σύνταξη. Μήπως ξέρετε πού σκοντά αυτή η υπόθεση? Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω αν είναι νόμιμο το αίτημά σας. Αν είναι νόμιμο το αίτημά σας να πάρετε παράλληλη σύνταξη. Είναι νόμιμο, είναι νόμιμο. Εάν είναι νόμιμο, θα δοθεί. Το μεγάλο πρόβλημα είναι, όπως σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, δυστυχώς, κακώς, αλλά δυστυχώς, έχουν συσσωρευτεί πολλές χιλιάδες αιτήσεις, εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις για την απονομή σύνταξης, οι οποίες δεν μπορούν να διεκπαιρεωθούν λόγω των γραφειοκρατικών προβλημάτων που υπάρχουν στον ΕΦΚΑ και της έλλειψης προσωπικού. Κάθε μέρα απονέμονται κάποιες, αλλά όχι αρκετές για να καλυφθεί ο μεγάλος όγκος που έχει συσσωρευτεί. Μάλιστα. Κύριε Γιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ που τηλεφωνήσατε. Καλά Χριστούγεννα. Ο κύριος Γιάννης από το Μαρούσι, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Τα είχαμε ξαναπεί και προχθές. Απλώς θέλω να πω κάτι, γιατί σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για μένα. Γιατί σαν σήμερα πέρσι βγήκα από το νοσοκομείο, συγκεκριμένα από το Σωτηρία. Έχω μια περιπέτεια υγείας που έχει ξεκινήσει από το 2011. Έτυχε να είμαι πρώτα καρκινοπαθής και μετά πάθος στο πνεύμονα. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Το νοσοκομείο κόσμημα των Πατησίων, των πρώην παπάδων, που χειρουργήθηκα δύο φορές εκεί, με έναν υπέροχο γιατρό διευθυντή, τον κύριο Βουτεράκο, καλή του ώρα, που με έσωσε, γιατί είχα καρκίνο τρίτου σταδίου, έκλεισε. Και έχει γίνει μέρος που μένουν ελαφρομετανάστες, κύριοι. Το 13 χειρουργήθηκα στην Τρίγα Μπόπολα, έτσι, στο Φλέμινγκ. Έκλεισε. Πέρσι βγήκα από τη 10η πνευμολογική κλινική του Σωτηρία και διαβάζω ότι πριν ένα μήνα έκλεισε λόγω έλλειψης προσωπικού και σήμερα μου ήρθε mail ότι η κλινική καρδιολογική, γιατί φύγανε από εκεί. Και ξέρετε, εγώ τουλάχιστον λόγω περιπέτειας, και με την καρδιά, πνεύμονα και καρδιά σχετίζονται άμεσα. Λοιπόν, τι θα γίνει αυτό το πράγμα? Κλείνουν νοσοκομεία? Είναι λογικό? Κύριε Γιάννη, εμείς πώς θα ζήσουμε, κύριε? Κύριε Γιάννη, καταλαβαίνω. Καχύν να ευχηθώ να μην χρειαστεί να ξαναεισαχθείτε ποτέ και πουθενά, να είστε πάντα υγιείς και καλά. Γιορτές είναι. Αυτή είναι η δική μου ευχή για εσάς και πολύ χαρά εύχομαι. Από εκεί και πέρα, το πρόβλημα που περιγράφεται είναι υπαρκτό. Λυπάμαι που το ακούω, μας δίνει και λεπτομέρειες, μας δίνει και ρεπορτάζ ο άνθρωπος. Γιάννη, τι γίνεται με εκείνες τις προσλήψεις στην υγεία, τις οποίες έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση? Προχτές, όπως ξέρετε, καταρχάς να πω για τον κύριο που πήρε, επειδή έχω πολύ μεγάλη ευαισθησία στα θέματα των καρκινοπαθών, διότι δυστυχώς από τον καρκίνο έχω σε νέα αιρή ηλικία και τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Και τη μητέρα μου έχασα. Και την ετεροθαλή αδελφή μου. Και έχω πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία στο θέμα των καρκινοπαθών. Θέλω να πω ότι ο κύριος δεν γνώριζε τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες, αλλά έχει δίκιο σε ό,τι αφορά την κατάσταση των νοσοκομείων που είναι εφιαλτική. Όσον αφορά τις ελλείψεις προσωπικού. Δεν είναι μόνο η ελλείψη προσωπικού. Είναι μεγάλο θέμα το η ελλείψη προσωπικού, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δυστυχώς. Ναι, Γιάννη, αλλά η κυβέρνηση είχε πει ότι θα πάρει κόσμο. Πού είναι αυτό? Θα γίνει. Προκήρυξη διαγωνισμού δεν γίνεται μια στιγμή στην άλλη. Και οι προσλήψεις δεν γίνονται μια στιγμή στην άλλη. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, έτσι, για να μην το γελιόμαστε. Οι γιατροί, όσοι γιατροί είναι ικανοί στην Ελλάδα, δυστυχώς, λόγω της μικρής των τελευταίων 10 ετών, μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Σας πω κάτι, τους αρπάζουν από το εξωτερικό. Ξέρεις ότι σε 10 χρόνια
Δεν θα έχουμε γιατρός να συνεχιστεί αυτή η φυγή. Ακριβώς. Είναι δυνατόν, Γιάννη μου, δεν είναι απευθύνει το ερώτημα, είναι ρητορικό και ουσιαστικό. Να πληρώνει ο ένας φορολογούμενος πανάκριβες σπουδές στην ιατρική σχολή, στις ιατρικές σχολές της χώρας. Και εμείς να ετοιμάζουμε γιατρούς οι οποίοι είτε πάρουν ειδικότητα είτε όχι. Παίρνουν και ειδικότητα και φεύγουν πολύ. Χτες είχα αυτή τη συζήτηση με τον Υφυπουργό Παιδείας, ο οποίος αναμόζει για την ανώτητη εκπαίδευση, τον κύριο Βασίλη Βιγαλάκη, ένας εξαιρετικό επιστήμονα, ο οποίος ήταν και πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, που συζητούσαμε ακριβώς αυτό το θέμα. Το θέμα των γιατρών. Γιατί η εκπαίδευση ενός γιατρού δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Ότι κοστίζει στο ελληνικό δημόσιο, στο ελληνικό δημόσιο, άρα στον Έλληνα φορολογούμενο, 150 με 200.000. Κατάτομο. Ευρώ. Κατάτομο. Κατάτομο. Για να εκπαιδευτεί να βγει ένας γιατρός, θα κοστίσει στον Έλληνα φορολογούμενο 150. Και ξαφνικά αυτός φεύγει και πάει και εξυπηρετεί ασθενείς στην Γερμανία, στη Σουηδία, στη Βρετανία. Αμέσως. Μόλις πάρουν το πτυχίο τους από εδώ, τους έχουν ήδη κλείσει. Σε αραβικές χώρες, στα Εμιράτα. Τους παίρνουν και φεύγουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να φέρει, στο να εντάξει αγγλόφωνα τμήματα, το οποίο θα είναι με πληρωμή. Για ξένους που θέλουν να εκπαιδευτούν ως γιατροί στην Ελλάδα, αλλά θα πληρώνουν αυτά τα χρήματα για να έρθουν. Και θα υπάρχει και έσοδο υπέρ του ελληνικού κράτους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και χαίρομαι που θα γίνει. Μάλιστα. Τώρα, για τις ελλείψεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία, έχει απόλυτο δίκιο. Η κατάσταση σε νοσοκομεία είναι τεράστιο πρόβλημα, αλλά βλέπετε πόσα προβλήματα υπάρχουν. Ναι, και εμείς συζητάμε όμως, Γιάννη, εδώ πέρα για την εκένωση των καταλήψεων. Τι έχουμε πει μέχρι τώρα? Έχουμε πει για αναπήρους. Έχουμε πει για το δημογραφικό και τους πολυτέκνους. Έχουμε πει για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Για το brain drain. Έχουμε πει για το brain drain. Έχουμε πει για τα νοσοκομεία. Έχουμε πει για τα σχολεία. Έχουμε πει για την αστυνομία που και αυτή δεν έχει τα μέσα για να πράξει το καθήκον της. Έχουμε πει για τις ένοπλες δυνάμεις που πρέπει να είναι ισχυρές για να λειτουργούν ως αποτρεπτική δύναμη έναντι των διεκδικήσεων και των προκλήσεων της Τουρκίας. Πάρα πολλά τα θέματα. Πώς όλα αυτά καλύπτονται από τους φόρους του Έλληνα. Των Ελλήνων. Ναι. Και συνεπώς για να καλυφθούν όλα αυτά χρειάζεται μια ισχυρή ανάπτυξη οικονομίας. Και πρέπει η κυβέρνηση να επιταχύνει, Γιάννη. Να επιταχύνει. Λυπάμαι που το λέω, πρέπει να επιταχύνει. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μας παίρνουν οι τηλεθεατές και να μας λένε τέτοια πράγματα. Στα λόγια, όλα τα προβλήματα λύνονται μια στιγμή στην άλλη. Δεν είναι τόσο απλό. Έτσι. Δηλαδή πόσο θα πάρουν αυτές οι προσλήψεις? 2 χρόνια για να γίνουν? Γι' αυτό υπάρχουν και προτεραιότητες οι οποίες στήθενται. Σας είπα, εγώ η δική μου προτεραιότητα δεν θα ήταν να δώσω τα χρήματα σε αυτό το βοήθημα τώρα το Χριστουγεννιάτικο. Στην άμυνα θα τα δίνεις. Ή στην άμυνα ή στα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία είναι πράγματι τεράστιο πρόβλημα τα νοσοκομεία. Και βέβαια χρειάζονται και καλύτερες διοικήσεις στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Να ακούσουμε ένα δύο τηλεθεατές ακόμα. Κυρία Ευαγγελία από τα Άνω Πατήσια, καλησπέρα. Μ' ακούτε? Μας ακούει η κυρία Ευαγγελία? Ή να περάσω στην επόμενη γραμμή? Η κυρία Μαρίνα από τα Σεπόλια. Σας ακούω εγώ. Τι κάνετε? Καλά Χριστούγεννα. Καλά εσείς. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Λοβέρδο, αν γίνεται. Σας ακούει. Λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, έχω ένα κορίτσι με αναπηρία 80%. Εχθές που κάναμε αίτηση, μας την πέταξε έξω. Το λόγο θέλω να μάθω, γιατί. Παίρνετε επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ? Ναι, παίρνω, ναι, πρόνοιας. Γιατί τότε δεν σε σε... Έχετε περιουσία... 313 το μήνα. Έχετε περιουσία λοιπόν, άνω των 20.000 το μήνα το χρόνο? Έχετε, έχετε εισόδημα άνω των 20.000 το χρόνο? Γιάννη, συγγνώμη. Όχι, βέβαια. Επανήλθατε στην κατάθεση. Επανήλθατε στην κατάθεση. Καμιά φορά πρέπει να... Πρέπει να κάνετε ένσταση και να επανέρθετε. Έχω κάνει, ναι, έκανα ένσταση, αλλά θέλω να μάθω για ποιο λόγο. Εγώ, δεν μπορώ να ξέρω τη στιγμή που τα παίρνουν άλλοι, για ποιο λόγο εγώ να μην τα πάρω? Γιατί να μην τα πάρει με 80%? Το θέμα δεν είναι ποιοι τα παίρνουν. Το θέμα είναι αν δικαιούσαστε, κυρία Μαρίνα, να τα πάρετε. Ακούστε με λίγο. Το θέμα είναι, αφήστε τους άλλους. Το θέμα είναι αν δικαιούσαστε εσείς να τα πάρετε. Η λογική, αυτός τα πήρε, εγώ δεν τα πήρα. Πόσο χρονών είναι η κόρη σας? Ναι, είναι αυτό. Πόσο χρονών είναι η κόρη σας? Γιατί όλοι τα πήρανε και εγώ να μην τα πάρω? Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Κάποιο λάθος θα έχει γίνει στην αίτηση. Διότι κάποιο λάθος λέτε έχει γίνει στην αίτηση. Διότι εάν δεν έχετε εισόδημα άνω των 20.000, εάν όχι, δεν έχετε, βέβαια, εάν δεν έχετε περιουσία, εάν παίρνετε προνοιακό, αναπηρικό επίδομα προνοιακό, και αν έχετε 80% και πάνω αναπηρία, είναι αποκλείεται. Υπάρχει καταρχήν η δυνατότητα κατάθεσης ένστασης. Και υπάρχει μάλιστα ένα πρόσθετο ποσό το οποίο
νομίζω είναι γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο έχει προβλεφθεί ακριβώς για αυτές τις ενστάσεις. Δηλαδή, για συμπολίτες μας, οι οποίοι, αν με ακούτε κύριε Μαρίνα, θα επανακαταθέσουν την αίτηση ή την ένστασή τους, την ένστασή τους, και πολλές από αυτές θα γίνουν δεκτές. Λοιπόν, παρακαλώ θερμά, επικοινωνήστε και πάλι, κάντε την ένστασή σας. Έχει ανοίξει η φόρμα και ναι, για την πλατφόρμα και για τις ενστάσεις. Και για τις ενστάσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά Χριστούγεννα, κυρία Μαρίνα. Εύχομαι να πάρετε τα χρήματα. Είναι δεδομένο ότι το έχετε ανάγκη. Προφανώς. Εύχομαι και ένα καλά Χριστούγεννα. Για τους αναπήρους, ναι, οι ανάπηροι το έχουν ανάγκη. Βέβαια. Οι ανάπηροι δεν έχουν άλλους πόρους και δεν μπορούν να εργαστούν. Ακριβώς. Να βγάλουμε άλλη μια γραμμή, προλαβαίνουμε. Και ο Αντώνης από τα Λιώσια, σωστά. Μ' ακούτε. Κύριε Αντώνη, ναι, κλείστε την τηλεόρασή σας μόνο αν έχετε την καλοσύνη. Ναι, κλειστή την έχω. Ωραία, σας ακούμε. Θα ήθελα να μιλήσω, να απευθυνθώ στον κύριο Λοβέρδο, που είναι στη Βουλή και είναι συμπαθέστατος άνθρωπος, όπως και εσείς. Έχω πάρει από αρχάς του 18, έχω κάνει αίτηση να πάρω το εξοικονομώ. Μπήκα τράπεζες, ωραία, ωραία, όλα, όλα, τα πάντα, με μηχανικούς, τα πάντα. Βγήκε μια προκαταβολή να πάρουν οι άνθρωποι που δουλέψαμε. Έχω τελειώσει από το Μάιο μήνα. Λοιπόν, και μου στέλνουν ένα χαρτί του αρχάς Οκτωβρίου και μου λένε ότι επειδή σε έκανα και μια τακτοποίηση του σπιτιού, γιατί έπρεπε να βγάλω άδεια για να κάνω δημόνωση γύρω-γύρω. Χρειάζεται μια άδεια μικρής κλίμακας που λέμε. Λοιπόν, δεν μας έχουν ειδοποιήσει ακόμα. Εγώ πληρώνω ακριβώς τον άλλο χρόνο, τον Γενάρη, κλείνω ένα χρόνο που πληρώνω την τράπεζα. Η τράπεζα που παίρνω δεν ξέρει τίποτα πέρι αυτού, τι γίνεται. Μπορείτε να κάνετε κάτι. Είναι και άλλος κόσμος. Και μου στείλανε ένα χαρτί σε email ότι δεν πλήρωσα, λέει, 200 ευρώ που έκανα την τακτοποίηση. Μα είναι πληρωμένα όλα. Ναι, προφανώς δεν είναι... ένα θέμα. Και με το εξοικονομώ 2 πάλι όλος ο κόσμος έχει προβλήματα. Ακούω κάθε μέρα προβλήματα. Και είμαι και ανάπηρος άνθρωπος. Προφανώς έχετε, αν είναι έτσι όπως τα λέτε, έχετε δίκιο. Προφανώς υπάρχει κάποιο γραφειοκρατικό λάθος, το οποίο δυστυχώς δεν αποφεύγεται. Δεν μας απαντάνε και δεν ξέρουμε και πού να απευθυνθούμε. Να ξέρετε ότι όταν απευθύνετε ερωτήματα δια της επίσημης οδού στο δημόσιο, το δημόσιο είναι υποχρεωμένο σε εύλογο χρονικό διάστημα να σας απαντήσει. Σε κάθε περίπτωση όμως... Έχω κάνει, κύριε Λοβέρδο, επειδή μου το είπατε, έχω κάνει το αίτημα, έχω αναπηρία 80%, και δεν με έχουν απαντήσει ακόμα. Μάλιστα. Και εγώ πληρώνω. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Κύριε Αντώνη, έχετε δίκιο. Επειδή μου το θέσατε, πρέπει εγώ να επιμείνετε. Θα ρωτήσω εδώ τι γίνεται. Σας παρακαλώ στη Βουλή. Αυτά που στείλανε εμένα, ναι, τα στέλνω και σε άλλους. Μήπως γίνεται επισκοπού. Μάλιστα. Γιάννη, έχω μόλις 30 δεύτερα. Κύριε Αντώνη, εύχομαι να λυθεί το πρόβλημα. Εγώ σας παροτείνω να συνεχίσετε να πιέζετε. Να πιέζετε. Ενημερώθηκε ο Γιάννης. Θα κοιτάξει αυτή την κατηγορία του προβλήματος να δούμε τι συμβαίνει. Ένας απλός άνθρωπος ανάπηρος που να ξέρει. Κύριε Αντώνη, ευχαριστώ που τηλεφωνήσατε. Καλά Χριστούγεννα. Κυρίες και κύριοι, Γιάννη, άξιος τηλεθεατές. Εμείς ευχόμαστε. Αφού πούμε ότι είναι προφανές ότι για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ σε αυτή τη χώρα. Πολλή δουλειά δυστυχώς. Τα προβλήματα υφίστανται. Είναι διαχρονικά. Θέλει πίεση. Το γραφειοκρατικό τέρας είναι εκεί και απειλεί τους πολίτες. Εμείς από την πλευρά μας να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, πάλι καλά Χριστούγεννα. Και εδώ, Δευτέρα θα είμαστε μαζί, Γιάννη. Δευτέρα θα είναι εδώ ο Γιάννης μαζί μου στις 2 η ώρα για άλλο ένα ραντεβού με την επικαιρότητα. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο. Με τους ανθρώπους που αγαπάτε, με υγεία και χαρά και χαμόγελα. Να είστε καλά, γεια σας.